Μια εβδομάδα μετά τον Πρωθυπουργό, ο Σύθεστη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μίλησε χθες στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με τα πολιτικά συμπεράσματα που εξήχθησαν κρίσιμα και τις ανακοινώσεις στο επίπεδο του σχεδιασμού για την επόμενη μέρα σημαντικές. Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα είχε ένα κοινό σε σχέση με εκείνη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην πρώτη γραμμή, στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, δεν ήταν κορυφαία στελέχη του κόμματος, αλλά όπως επέλεξε η Νέα Δημοκρατία να δώσει βήμα στους νέους, ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε χώρο στους υγειονομικούς που πασχίζουν κατά της πανδημίας και σε παραγωγικούς φορείς του τόπου. Θέλαμε με αυτόν τον τρόπο να αναδείξουμε την ανάγκη να απευθυνθούμε σε αυτούς που σήμερα δίνουν τη μάχη της καθημερινότητας. Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζοντας πως την ανασφάλεια των πολιτών που επέφεραν οι πολλαπλές κρίσεις, αν μη τι άλλο, την πολλαπλασιάζει. Τη μεγεθύνει, τη μετατρέπει σε φόβο μια κυβέρνηση που εφαρμόζει μια πολιτική ακραία μεροληπτική για τα συμφέροντα των ισχυρών. Μια πολιτική που καταστρέφει ανθρώπους και παραγωγικές δυνάμεις. Δεν κυβερνά για την πλειοψηφία των Ελλήνων. Δεν κυβερνά ούτε καν για όσους τον εξέλεξαν. Κυβερνά για λογαριασμό μιας μικρής μειοψηφίας. Για μια ελίτ λίγων και ισχυρών. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεδίπλωσε τους στόχους του για την οικοδόμηση ενός αποτελεσματικού δημοκρατικού κράτους στη θέση του επιτελικού αυταρχικού του κυρίου Μητσοτάκη, αναλύοντας τους άξονες του σχεδίου του για την επόμενη μέρα. Έχουμε σχεδιάσει μια ριζική τομή σε δομές, διαδικασίες και νοοτροπία για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, βασισμένο στις αρχές και τις αξίες της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας. Όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, σε αυτήν την κατεύθυνση ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος όταν έρθει ξανά η ώρα της ευθύνης. Δεσμεύομαι λοιπόν ότι η προοδευτική κυβέρνηση που θα προκύψει από τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στις επόμενες εκλογές. Η προοδευτική κυβέρνηση που θα προκύψει από τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι κυβέρνηση ενός κόμματος. Ανεξάρτητα από το αν θα είμαστε σε κυβέρνηση συνεργασίας ή όχι, δεν θα είναι κυβέρνηση ενός κόμματος. Σε κυβερνητικές θέσεις θα τοποθετηθούν και εκπρόσωποι των κοινωνικών ομάδων που κρατούν όρθια την οικονομία και τη χώρα, της μεσαίας τάξης, των εργαζόμενων, της νέας γενιάς. Προσωπικότητες που δεν ανήκουν κατά ανάγκη στο κόμμα, αλλά τις έχει καταξιώσει η κοινωνική συμμετοχή και δράση, η συμβολή τους στην επιστήμη, την τέχνη, την οικονομική σκέψη και πράξη. Ήδη εργαζόμαστε για το σκοπό αυτό πρακτικά αλλά και αποτελεσματικά. Και επίσης δεσμεύομαι ότι είμαστε αποφασισμένοι να κόψουμε τον ομφάλιο λόρο ανάμεσα στο κόμμα και στο κράτος. Αφού μίλησε για μια νέα αρχή με την κοινωνία στην πρώτη γραμμή, ο κύριος Τσίπρας δεσμεύτηκε για κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη, του πτωχευτικού κώδικα και την ελάχιστη βάση εισαγωγής, αύξηση του κατώτατου μισθού και αρκετές παρεμβάσεις για την οικονομία και το κράτος, μια γενναία χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με στόχο το 7% του ΑΕΠ και φυσικά την παιδεία, ενώ αίσθηση προκάλεσε ο τρόπος με τον οποίο έκλεισε την ομιλία του. Να είστε βέβαιοι ότι είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να αναλάβουμε και πάλι το βάρος αυτής της ευθύνης. Έτοιμοι και αποφασισμένοι για να σηκώσουμε ξανά τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα.